Καταρχήν πρέπει να μάθουν οι κυβερνήσεις να σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις. Και πρέπει να μάθουν επίσης να μην βιάζονται να παίρνουν αποφάσεις που πολλές φορές είναι καταφανές ότι η δικαιοσύνη, η οποία ελέγχει και την νομοθετική και την εκκλησιαστική εξουσία, μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά από ό,τι αποφασίζουν οι κυβερνήσεις. Και εδώ το Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο. Το άρθρο 15 ομιλεί ότι αρμόδιο είναι το Ισουρού να καθορίζει και τον αριθμό και τον τρόπο χορήγησης των αδειών. Τώρα, έγινε μια πρόταση, αυτό με ρωτήσετε, για τον κύριο Πολύδωρα. Έχω τη γνώμη ότι ήταν μια πρόταση από πλευράς κυβέρνησης, όχι επειδή το πίστευε ότι πράγματι είναι το κατάλληλότερο πρόσωπο, αλλά διότι νόμιζε ότι έτσι θα μπορέσει να δημιουργήσει προβλήματα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να δούμε πρώτα τον νόμο. Η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει έναν όρο ότι οπωσδήποτε προϋπόθεση για να προτείνουμε πρόσωπο για το Ισουρού πρέπει να αποσυρθεί ο νόμος Παπά. Δεν απεσύρθη μεν, αλλά ακυρώθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας. Και επειδή ο κύριος Παπάς και η κυβέρνηση είπε ότι θα φέρει νέο νόμο, ας δούμε λοιπόν αυτόν τον νέο νόμο και ασφαλώς η Νέα Δημοκρατία, την οποία έχω την τιμή να ανήκω, πολύ θετικά θα αντιμετωπίσει το θέμα και όχι αρνητικά, υπό την προϋπόθεση όμως ότι όλα θα είναι νόμιμα και σήμερα με το Σύνταγμα. Γιατί μέχρι σήμερα δεν συγκατέλεγε ουσιαστικά. Διότι ο νόμος ήταν. Υπάρχει όμως δίκαιο, μην τα λέμε. Διότι ο νόμος ήταν σαφέστατα αντισυνταγματικός, το έλεγε η Νέα Δημοκρατία και το λέγαμε όσοι είμαστε κοντά στον πρόεδρο και είμαι εγώ μεταξύ αυτών και ως νομικός, αλλά ιδίως όμως επιβεβαιώθηκε από την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Αν είσαστε στη θέση του κ. Πολύδωρα, θα αποδεχόσαστε την πρόταση που έγινε από την κυβέρνηση? Αν ήμουν στη θέση του κ. Πολύδωρα, θα εκτιμούσα με ποιο σκοπό το έκανε αυτό η κυβέρνηση και αν εκτιμούσα αυτό που τώρα εκτιμώ, ότι εγώ θα ήμουνα το μέσο που θα ήθελε η κυβέρνηση να εκβιάσει ή να φέρει σε δύσκολη θέση την αξιωματική αντιπολίτευση, ασφαλώς δεν θα το δεχόμουν.